Είναι πάρα πολύ. Τι υλικά χρειαζόμαστε εκτός από τη σφολιάτα μας? Χρειαζόμαστε τη σφολιάτα που την έχουμε ανοίξει εδώ. Χρειαζόμαστε ζάχαρη άχνη, κακάο και σοκολάτα κουβερτούρα. Mm-hmm. Αυτά τα τρία. Αυτά είναι τα υλικά μας. Ναι, αυτά είναι τα υλικά μας. Αυτές είναι και τα τελικά μας μπισκοτάκια που θα φτιάξουμε. Είναι νοστιμιές, είναι γλυκίσματα. Και θα σας τα πω στην πορεία. Λοιπόν, κάτσε να βάλω την ποδιά μου, γιατί θα δουλέψω και με άχνη, μην χαλάσω. Τέσσερις σας γράφω ότι θα κερδίσουν τα δώρα μας από το Instagram. Τη μία θα τη βγάλω τηλεφωνικά. Θέλω γυναίκα που πραγματικά να ασχολείται πολύ με όλα αυτά τα καλούδια. Δηλαδή να θέλει, ρε παιδί μου, γυναίκα να φτιάχνει τις πίτες της, τα γλυκά της, να πάει χαλάλι, να τόσα προϊόντα θα πάρει. Και να τα τρώει κιόλας, γιατί είναι τόσα πολλά τα έτοιμα που άμα βαριέσαι το βάζεις και τελειώνεις. Τώρα βλέπω εδώ πέρα και σπιτική λέει κασερόπιτα. Ναι. Δεν το είχα δει. Ναι, ναι, αυτό. Α, και μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Ναι. Παιδιά, να βάλουμε και εμείς στο φούρνο να ψήσουμε τίποτα. Θα δηλαδή, βάλουμε, να βάλουμε κάποια στιγμή και κανένα έτοιμο, να το βγάλουμε, να το φάμε. Βάζουμε, να δούμε και την ευκολία του. Ναι, όσες τα δοκιμάσουν δεν θα ξαναθέλουμε να ξαναφτιάξουν, γιατί εγώ έτσι την έχω πατήσει. Λοιπόν, γι' αυτό και αποφάσισα να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό που να μην υπάρχει για να αναγκαστώ να το φτιάξω. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα απλωμένη τη σφολιάτα μας. Βάζουμε. Καλύτερα με το σουρωτήρι. Άχνη ζάχαρη. Μπορούμε, άμα δεν έχουμε άχνη, να χρησιμοποιήσουμε κρυσταλλική. Δεν μας νοιάζει. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, απλώς θα γίνει λίγο πιο κρουστή η σφολιά του όταν θα τη φτιάξουμε. Το χρησιμοποιούμε σαν αλεύρι. Το πασαλίβουμε με το χέρι μας. Τα χέρια μου είναι καθαρά. Να πάει παντού. Μετά, έτσι όπως είναι με το φύλλο, το γυρνάμε ανάποδα. Βγάζουμε το προστατευτικό φύλλο της συσκευασίας. Ωραία. Και βάζουμε ακόμα και άλλη άχνη. Είναι πάρα πολύ μαλακιά, είναι πάρα πολύ εύπλαστη. Η σφολιάτα μας ανήκει, φουσκώνει πάρα πολύ έτσι, αρχοντικά. Η σφολιάτα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο φύλλο. Δεν μπορούμε να το φτιάξουμε εύκολα εμείς οι νοικοκυρές. Δεν είναι σαν το φύλλο που όλες ξέρουμε ότι για να καταξιωθεί μια νοικοκυρά πρέπει να ξέρει να ανοίγει φύλλο. Δεν το κάνει. Σφολιάτα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το φτιάξεις, γιατί είναι μια ζύμωση ενός αλευρίου με νερό, μια ζύμη, την οποία την τυλίγεις ή με έλαια ή με βούτυρο και τη διπλώνεις, τη βάζεις στο ψυγείο, την ξαναδουλεύεις. Ναι, πρέπει να γίνει γύρω στις 8 φορές. Αυτό δεν μπορεί να σου πάρει και μια μέρα να το κάνεις. Δεν έχουμε πλέον το χρόνο να το φτιάξουμε. Οπότε μετά, άμα το κάνεις μια φορά, λες Παναγίτσα ναι, μου, και σαφώς, δεν θέλω να το ξανακάνω. Ναι, δεν θα είναι όπως θα είναι η σφολιάτα της χρυσής ζύμης. Μετά θα βάλουμε από πάνω κακάο. Όχι, δεν θα βάλουμε κακάο, θα βάλουμε την κουβερτούρα. Συγγνώμη. Λοιπόν. Δεν θέλουμε να κάνουμε καλλιγραφίες εδώ πέρα. Είναι σπιτικό το γλυκό. Διατηρείται εκτός ψυγείου και ακόμα και μια εβδομάδα θα το φτιάξουμε. Πασαλίβω τώρα εγώ εδώ την κουβερτούρα, την οποία την κουβερτούρα θα τελειώσουμε ή κανονικά σε μπεν μαρί όπως ορίζουν οι κανόνες της μαγειρικής ή στο μικροκύματα σε πολύ χαμηλό. Εγώ όμως την έχω βάλει εδώ πέρα στο ένα πάρα πολύ ώρα. Και λιώνει μαλακά, γιατί θα καεί η κουβερτούρα άμα την κάνουμε σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία, όπως ξέρουμε. Αλείφουμε την κουβερτούρα. Ωραία. Ναι, πώς συνεχίζουμε? Συνεχίζουμε. Μπασαλίβουμε λιγάκι έτσι λίγο να πάει παντού. Παλμιέ, λένε, το ονομάζουν. Τώρα εγώ δεν το βρίσκω έτσι γιατί το ονομάζουν παλμιέ. Το ονομάζουν, λέει, γιατί μοιάζουν λίγο με τα φύλλα του φίνικα. Αυτά τα μπισκοτάκια, τα γλυκίσματα. Άλλοι το ονομάζουν αυτιά ελεφάντων. Εδώ είναι πιο πολύ μου κάνει για καρδούλα. Ναι. Πιο ωραία δεν είναι με καρδούλες. Λοιπόν, βάζουμε και το κακάο. Σπαλίζουμε το κακάο, το οποίο θα κάνει ακόμα πιο έντονη τη γεύση μας. Γιατί ήδη έχουμε την κουβερτούρα. Αλλά αυτό κακάο τώρα μου φάνηκε πανεύκολο. Μα είναι πανεύκολο. Τώρα θα κοιτάξουμε λίγο, το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι το δίπλωμα και το ψήσιμο. Λοιπόν, όπως είναι κατά μήκος η σφολιάτα που την έχουμε πασαλείψει και την έχουμε φτιάξει, φέρνουμε τις δύο άκριες στη μέση του φύλου. Με το μάτι τώρα, και εγώ όπως ξέρεις με το μετρήματα δεν είμαι και πολύ. Μα και όλες οι γυναίκες με το μάτι θα το κάνουν, μην νομίζεις. Ναι, εγώ επειδή είμαι και λίγο. Να βλέπεις δεν το έκανα όπως πρέπει να είναι. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, να είναι ίσιο. Δεν μπορώ, εγώ θέλω να είναι. Θα φαγωθεί, αλλά εγώ θέλω να είναι ίσια. Σπίτι το κάνω με το χάρκ, αφού μετράω και τα. Δεν θυμάμαι, κόντεψε να μας μετρήσει και τις πατάτες στην γεννητική. Ναι, μετράω και τα κεφτεδάκια. Δεν μπορώ. Είναι δυνατόν να πηγαίνουμε το κεφτεδάκι να βγει ακριβώ ίδιο? Ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ακόμα και στο σπίτι μου έτσι το κάνω. Κάθομαι και ζυγίζω. Είμαι. Ζυγίζω τρελούλα. Ναι, εντάξει, αν δεν το είχα λοιπόν. Ξαναδιπλώνουμε έτσι το έχουμε. Υποβάζουμε αν θέλουμε λίγη άχνη. Το οποίο
Άρα το κόλπο είναι πρώτα άχνη, πρώτα μετά την κουβερτούρα και έτσι, και από πάνω και το, και το κακάο. Κακάο. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Για πες μας όση ώρα το κάνεις τώρα αυτό, πόση ώρα θέλει ψήσιμο. Λοιπόν, αυτό θα σας πω. Αυτό μόνο που θέλω να προσέξετε είναι το ψήσιμο. Γιατί έχω δύο φούρνους στο σπίτι. Ο ένας μου φούρνος στα 12 λεπτά στους 160 βαθμούς το είχε ψήσει, ο άλλος ήθελε αέρα. Προθερμασμένο πάντα. Ο άλλος ήθελε 20. Άρα εγώ έχω γράψει τη συνταγή 12 λεπτά για να είμαστε σίγουρες, γιατί θέλουμε καταρχάς να... θα το καταλάβουμε όταν είναι ψημένο, όταν θα πάρει η σφολιά, αυτό το χρυσοκόκκινο το ωραίο χρώμα που παίρνει. Εντάξει. Και θα καταλάβουμε επίσης, ξανά περιμένετε να σας πω, το ξαναδιπλώνω πάλι στη μέση. Τη μέση της μέσης. Εντάξει. Τώρα, αν θέλουμε, βάζουμε κακάο γύρω-γύρω για να το κάνουμε σοκολατένιο το παλμιέ μας ή το αφήνουμε έτσι. Βάζω εδώ λίγη άχνη για να το κολλήσουμε. Λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουμε, όπως σας λέω, να είναι χρυσοκόκκινο το χρώμα και θα δούμε εμείς με το μάτι πια πόσο θα το ψήσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πρέπει, ανάλογα το φούρνο σας, αυτό θα πρέπει να προσέξετε, μόνο το ψήσιμο. Γιατί άμα το ψήσουμε σε πολύ ψηλή θερμοκρασία, στους 180, θα καεί η κουβερτούρα και θα γίνει ξερή. Να το βάλουμε ξερή. Και στο φούρνο. Ναι. Περίμενε, δεν τελειώσαμε. Έχουμε λοιπόν, όπως είναι έτσι, αν τώρα, ανάλογα τη θερμοκρασία, σας κλειρίνει, είναι πολύ μαλακό, θα το βάλετε εσείς στο ψυγείο να παγώσει και μετά θα το κόψετε ή οτιδήποτε. Εγώ δεν κατάλαβα πότε το κόβω τώρα, γιατί σε βλέπω και το κόβεις. Το κόβεις τώρα. Τότε γιατί να μου είναι μαλακό, αφού και εσύ το κόβεις μια χαρά. Δεν είναι μαλακό τώρα πολύ, είναι εντάξει. Αλλά μπορεί ανάλογα, άμα κάνει πολύ ζέστη και το φτιάξουμε καλοκαίρι, μπορεί να μαλακώσει πάρα πολύ ζύμη, για να μην είναι εύκολο να το κόψουμε. Δεν βάζουμε κάτι από κάτω βούτυρο και τα λοιπά. Όχι, όχι, μια λαδόκολα και τα βάζουμε έτσι. Και κρατάει και τόση μεγάλη απόσταση. Ναι, να φανταστείτε, σε κάθε ταψί βάζω 15 μόνο. Γιατί θα μεγαλώσω πολύ. Ναι, κοίταξε πώς γίνεται. Είδες πόσο πολύ μεγαλώνει. Έχεις δίκιο.